Εμεί τώρα συνεχίζουμε γιατί η ακρίβεια δεν υπάρχει μόνο στα προϊόντα που βρίσκουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ακριβέουν και τα ενίκεια, ακριβέουν οι τιμέ κατοικιών. Μαζί μα για να, να μα βοηθήσει να το καταλάβουμε έχουμε τον πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαναβέλη. Θα ξεκινήσουμε με το εξή. Σύμφωνα με, με πρόσφατη έρευνα τη Eurostat προχθέ, η Ελλάδα έχει το πέμπτο χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή από 10.841 ευρώ το 2021 το 2022 σε 9.520 ευρώ. Διαθέσιμο εισόδημα να το πούμε στην Ελλάδα, είναι αυτό που μπορούν να ξοδέψουν. Ακριβώ. Το πέμπτο χαμηλότερο στην Ευρώπη. Πάμε τώρα να δούμε το εξή. Έχουμε τι μεγαλύτερε. Είμαστε υποταθλητέ στο κόσμο στέγαση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε αύξηση ζωτούμενων τιμών πόλη κατά 71,1% στον ομό νομόατρική από το 2017 στο δεύτερο τρίμηνο του 2023. Έχουμε αύξηση ζωτούμενων τιμών οικία από το 2018 στο 2022 σε ακίνητα κατάλληλα για οικογένειε που κυμαίνει 42,1%. Τη φετινή χρονιά θα τρέξουμε μια επιπλέον αύξηση που θα κυμανθεί από 6% και 10%. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο να δαπανάμε το σύνολο ενό μισθού για το κόστο στέγαση τη οικογένεια και το 60 με 70% ενό μισθού για το κόστο στέγαση μια κατοικία κατάλληλη για νέο άνθρωπο. Δεν υπάρχει σπίτι, είναι δυσέβρετε κατοικίε πλέον κάτω από 700 ευρώ το μήνα ενίκιο κατάλληλη για οικογένεια. Χρειάζονται δύο παραδείγματα. Αν ψάξουμε να βρούμε ένα σπίτι στι προάστιε του νομού Αττικής και ιδιαίτερα στα νότια προάστια, 8 στα 10 σπίτια, κατάλληλα για οικογένειε, έχουν ζητούμενο μίστομα πάνω από 800 ευρώ. Mm -hmm. Ενώ στα βόρεια προάστια, 9,5 στα 10 σπίτια, πάνω από 800 ευρώ. Ε, πλέον βλέπουμε και ένα νέο στοιχείο που μα ήρθε πλέον από τη Eurostat, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χάνει συνεχώ ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση χειρότερο, μικρότερο, θα το πω διαφορετικά, από τα χρόνια των μνημονίων. Για Σκεφτείτε. Αυτοί, όμως. Δηλαδή, είναι επειδή έχουν γίνει τα σπίτια και δεν μπορεί να αγοράσει ο νέο, είναι γιατί του τα έχουν πάρει οι τράπεζε και τα έχουν βγάλει σε πληστηριασμό. Ποιο είναι ο λόγο, Θα σα πω το εξή: Ένα παράδειγμα. 2015 έχουν προσθέσει το ίδιο 75,1%. 2016 μειώνεται, το 2017 μειώνεται, το 2018 μειώνεται. Το 2019 όμω φτάνει στο 75,4, δηλαδή αυξάνεται κατά 0,3% τη μονάδα. Δηλαδή 11.000 σπίτια περισσότερα ακόμα και αν είχαμε μνημόνια. Το 19 έως το 2022 μειώνεται το ποσοστό ιδιοκατοίκηση κατά 2,6 ποσοστίε μονάδε, δηλαδή 103.000 σπίτια. Αυτά τα σπίτια χάθηκαν λόγω του πληστηριασμού, δηλαδή πρέπει έχουμε επιστρέψει πραγματικά στου πληστηριασμού. Κατά δεύτερον, ότι αυτή τη πολύ πολλοί άνθρωποι σε διαδικασία να πουλήσουν την κατοικία του για να πληρώσουν τι υποχρεώσει και να στραφούν στο ενίκιο. Κατά τρίτον, ότι οι νέοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν, τι αυξήσει των τιμών πώληση, αλλά και οι ζητούν 30 και 40%. Και η εργασιακή ανασφάλεια είναι σημαντικό παράγοντα ανασταλτικό για του νέου ανθρώπου. Και ό,τι γίνεται στη χώρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό γίνεται με στόχο την επένδυση. Δηλαδή, είτε ο ξένο αγοράζει με στόχο την golden visa, είτε ο, ολδα... ο χώρο αγοράζει με στόχο την εκμετάλλευση του ακινήτου, είτε μέσω βαχυχρόνων μισθώσεων, είτε μέσω τη συμβατική μακροχρόνια μίσθωση. Και ξέρετε κάτι, κύριε Μαναβελίδη, που πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή σοβαρά. Βλέπουμε ότι το 26,3% των συμπολιτών μα, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι στο όριο τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και ότι το 36,9% αυτή τη στιγμή των ανθρώπων δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια τα οποία είτε χρωστάνε το ενίκιο, είτε χρωστάνε Μάλιστα. τη δόση του δανείου, είτε χρωστάνε του λογαριασμού δέκο. Αυτό το ποσοστό ιδιοκατοίκηση πάντω δεν το έχουμε ξαναδεί να ξέρει από το 2005 και μετά, ποτέ. Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε 72,8%. Είναι το μικρότερο ποσοστό ιδιοκατοίκηση ακόμα και από τα χρόνια τα σκληρά των μνημονίων. Μάλιστα, κύριε Μπάκα, και με αυτό να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μα. Καλό βράδυ. Έστε καλά.